Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Βρήκα σπαράγγια, τρυφερά, ελληνικά σπαράγγια, πολύ θρεπτικά και δεν θα τα κάνω όπως συνήθως ομελέτα με αυγουλάκια, αλλά θα τα κάνω μία σούπα. Και θα έχω ένα ματσάκι σπαράγγια και θα χρησιμοποιήσω και μισό αβοκάντο. Ένα ξερό κρεμμύδι. Μισό φιτζάνι, μισό ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο. Αλάτι. Έχω εδώ μία κουταλιά σκόνη λαχανικών που θα βάλω σε ένα λίτρο νερό για να φτιάξω το ζωμό λαχανικών, πιπέρι και για να το σερβίρω στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω φινόκιο, μαραθώριζα σε φέτες, ρεπανάκι, φρέσκα φύλλα δυόσμου και φρέσκο κρεμμυδάκι. Λοιπόν, θα βάλουμε το μισό λάδι και το κρεμμυδάκι. Να το σοτάρω. Αφού ανοίξω και την αστεία. Θα ρίξουμε και λίγο αλατάκι. Εδώ θα βάλω σκόνη λαχανικών και βραστό νερό. Πολύ ωραία. Μου φύγε απ' έξω το νερό, να το μαζέψω. Και τώρα θα καθαρίσω τα σπαράγγια. Θα κόψω τις άκρες που είναι σκληρές. Και με το πατατό καθαριστή καθαρίζουμε τις φλούδες. Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσω όλα τα σπαράγγια και τα λέμε στη συνέχεια. Σόταρα το κρεμμυδάκι και τώρα θα ρίξω μέσα και λίγο από το ζωμό. Θα βράσει για 10 λεπτά. Τώρα ένας τρόπος είναι να βράσουμε σε τέτοιο σκεύος τα σπαράγγια, να είναι το κάτω μέρος το κοτσανάκι μέσα στο νερό και τα επάνω να βράσουμε από τον ατμό και ο άλλος σε βραστό νερό αλατισμένο θα βάλουμε αρχικά το κάτω μέρος
να βράσουν για 2 λεπτά και στη συνέχεια θα προσθέσω και τις κορυφές για άλλα 2 λεπτά. Επομένως βάζω τα κοτσανάκια και κρατάω τις κορυφές. Τα λέμε στη συνέχεια. Βραστό νερό λοιπόν. Και αλατάκι. Θα μετρήσω 2 λεπτά την ώρα που θα πάρει βράση. Στο μεταξύ θα κόψω το αβοκάντο. Το οποίο δεν είναι και τόσο όριμο. Ορίστε. Μου έσπασε και το κουκούτσι του. Θα το βγάλω από το κουτάλι. Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως θα το βάλω στο μπλέντερ. Έπρεπε να είναι λίγο πιο όριμο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα αφαιρώσω τη φλούδα του κουκουτσιού. Έτσι για να πάρω το καρπό. Θα το παίρναμε με το κουτάλι αν ήταν όριμο. Τώρα θα το κόψω έτοιμο. Σε κομμάτια θα το βάλουμε στο blender στη συνέχεια. Και φυσικά τώρα θα φέρω και λεμόνι για να μην μου μαυρίσει. Έτοιμο το αβοκάντο, έριξα χυμό λεμονιού. Τώρα θα ρίξω τις κορυφές των σπαραγγιών και βράζω για άλλα 2 λεπτά. Το κρεμμυδάκι μου βράζει ακόμη. Πέρασαν και τα άλλα 2 λεπτά και τώρα θα βάλω τα σπαράγγια μου στο μπλέντερ. Θα βάλω τα κομμάτια αβοκάντο που έχουν και χυμό λεμονιού. Θα βάλω ξύσμα λεμονιού που παρέλειψα να σας το πω. Και το κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι με το ζωμό του. Αλάτι και πιπέρι. Θα δοκιμάσουμε και μετά για το αλάτι. Και πιπεράκι μαύρο. Και τώρα θα κλείσω το καπάκι, θα το ασφαλίσω. Και θα το βάλω σε λειτουργία αφού ρίξω και το ζωμό που
ξέχασα να προσθέσω. Ωραία. Θα το βάλουμε σε λειτουργία να χτυπηθεί, να είναι έτοιμη η σούπα μας. Επειδή το χρησιμοποιώ για πρώτη φορά, τα λέμε στη συνέχεια μέχρι να κλείσω την κανάτα. Τα κατάφερα! Θα αφήσουμε το μπλέντερ να κάνει τη δουλειά του. Επειδή έγινε αρκετά πηχτή η σούπα, θα προσθέσω ακόμα λίγο ζωμό και επίσης το υπόλοιπο λαδάκι που δεν έβαλα προηγουμένως. Θέτω σε λειτουργία το blender πάλι για λίγη ώρα. Έτοιμη η σούπα, με υγειά μου το καινούριο blender. Τώρα σερβίρω. Σερβίρω στο πιάτο. Και θα βάλω κρεμμυδάκια. Δύο κορυφές από τα σπαράκια. Φινόκιο. Και είναι έτοιμο το πιάτο μου. Μου αρέσει. Η συνταγή είναι της κυρίας Νάνας Σμυρνόγλου, τη βρήκα σε ένα περιοδικό. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!